Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το Σέντερ είναι η εκπομπή Αγροτικό Ημερολόγιο, η εκπομπή που κάθε εβδομάδα επιχειρεί να πιάσει τον σφιγμό των ανθρώπων που ασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, να καταγράψει, να αναδείξει τα προβλήματά τους, τα αδιέξοδά τους σε μια συγκυρία που θα επαναλάβουμε για πολλωστή φορά, είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ιδιαίτερα περίπλοκη, λόγω του εξακοντισμού στα ύψη του καλλιεργητικού κόστους, ένα αδιέξοδο το οποίο οθεί τους αγρότες και πάλι σε κινητοποιήσεις, ετοιμάζονται συγκεντρώσεις με τρακτέρ γεωργικά μηχανήματα στις πλατείες των χωριών και θα δούμε τι πρόκειται να ακολουθήσει. Το πρόβλημα αφορά το σύνολο της χώρας, αφορά τη διάθεση των προϊόντων και όλα αυτά. Καλεσμένος της απόψινής εκπομπής είναι ο Σάββας Αργυράκης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νέστου. Χαίρετε κύριε Αργυράκη. Χαίρετε. Για να δούμε μαζί τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν, θα ξεκινήσουμε με μια ξεχωριστή συνεργασία πολλά επισκόμενη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το Δημοκρίτιο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Θα ακολουθήσει να δούμε τι γίνεται στον απόϊχο της ενημέρωσης των αγροτών για τη νέα ΚΑΠ που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγα 24 ώρα από εκπροσώπους της ΕΘΕΑ στη Χρυσούπολη και θα κλείσουμε να δούμε τι υπόθηκε από την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τι πραγματοποιήθηκε, τι λέχθηκε, τι υποσχέσεις δόθηκαν στη σύσκεψη που έγινε με επικεφαλής τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντάλα. Να ξεκινήσουμε με αυτή την πολλά υποσχόμενη συνεργασία της περιφέρειας με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά να συζητήσουμε και με τον Σπύρο Κουτρούμπα, καθηγητή γεωπονίας και θεσολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο και τον νέο πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Φώτη Μάρη, σύμβαση ενός ειδικού προγράμματος που εκπώνησαν από κοινού η Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πρόκειται για ένα τριετές πρόγραμμα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια με πόρους ύψους 279.000 ευρώ και το οποίο θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Βασίλη Δελισταμάτη και του καθηγητή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Σπύρου Κουτρούμπα. Η πρώτη σας επίσκεψη μετά την ανάληψη του κατοικώντος σας είναι εδώ στην Περιφέρεια, κύριε Πρίτανη, για να ανακοινώσουμε μαζί μια σημαντική συνεργασία του Δημοκρητίου, ανάμεσα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης αποτελεί για την περιοχή μας, όπως είναι γνωστό θεωρώ σε όλους σας, το μεγάλο αναπτυξιακό μας πλεονέκτημα. Και η συνεργασία μαζί του, μαζί με το Δημοκρίτιο, σε πολλούς τομείς είναι και επιδίωξη και δική μας, στα πλαίσια φυσικά των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας. Θέλουμε λοιπόν αυτή η συνεργασία να επεκταθεί, και αυτό θα κάνουμε σήμερα, στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ώστε το Πανεπιστήμιο με τη γνώση του, με τους επιστήμονές του, να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. Δεσμεύσαμε και τους αντίστοιχους πόρους, 279.000 ευρώ, ώστε σήμερα να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, μια μακρά συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Περιφέρειας, που θα έχει ως κύριο στόχο να φέρει πιο κοντά τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου με τους παραγωγούς μας, να τους ενθαρρύνουμε, να τους βοηθήσουμε, έτσι ώστε να βελτιώσουν και την ποιότητα αλλά και την ποσότητα της παραγωγής τους, εφαρμόζοντας φυσικά νέες τεχνικές, ενδεχομένως να στραφούν και σε νέες καλλιέργειες, αυτά θα προκύψουν από τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, και να μπορέσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά να προωθήσουμε τα προϊόντα που παράγονται σε νέες αγορές. Στόχος του προγράμματος είναι να φέρει κοντά τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα με τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου, έτσι ώστε οι παραγωγοί να έρθουν σε επαφή με νέες μεθόδους καλλιέργειας και νέα μέσα παραγωγής, να επιτύχουν αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής τους, ενδεχομένως να στραφούν σε νέες καλλιέργειες και τέλος να διαθέσουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα προϊόντα τους σε νέες αγορές. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα,
μιας και ξεκινάει μια συνεργασία στον πρώτο πυλώνα ανάπτυξης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτόν του αγροδιατροφικού τομέα, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ως ανώτατο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα με το ανθρώπινο δυναμικό του, συστηματικά υποστηρίζει την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι και με αυτό το πρόγραμμα. Το ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου με την συμβολή της περιφέρειας σε αυτό το πρόγραμμα θα παρέχει υπηρεσίες οι οποίες θα βελτιώσουν την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα αλλά και την παραγωγικότητα. Θα προτείνει νέες μεθόδους και πιθανόν νέες καλλιέργειες. Θα προτείνει νέες τεχνικές και νέα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε αυτό που λέμε αγορά, νέες αγορές, για να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία στην περιοχή μας, να δημιουργηθεί πλούτος για αυτό τον τόπο. Είναι η πρακτική, η διεθνώς κατακυρωμένη, η οποία αποδίδει. Αυτή και θα ακολουθήσουν. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης επέλεξε τα τελευταία χρόνια να επενδύσει συστηματικά στην κατεύθυνση αυτή. Σε συνεργασία με την περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη Χρήστιο Μέτιο υποβάλαμε μια πολύ μεγάλη πρόταση, το DG Agri-Food, ο ψηφιακός κόμβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αγροδιατροφικό τομέα. Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκινά και αυτό τη λειτουργία του. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα ως ο μοναδικός κόμβος για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα για τον αγροδιατροφικό τομέα. Πού θέλω να καταλήξω? Γίνονται όλα αυτά τα συστηματικά βήματα τα οποία απαιτούνται για την ανόρθωση του πρωτογενούς τομέα. Με ηγέτη την περιφέρεια και συμπαραστάτη το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αυτός θα είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι επιτυχημένος. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν από κοινού ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος και ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Φώτης Μάρης. Και να καλωσορίσουμε στην παρέμβαση τον Σπύρο Κουτρούμπα, καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος έχει την ευθύνη αυτού του προγράμματος. Χαίρετε, κύριε Κουτρούμπα. Καλησπέρα, κύριε Σπιτσέρη. Καλησπέρα και στον κύριο Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και απλά να ρωτήσουμε περαιτέρω, αν και η αλήθεια είναι ότι υπόθηκαν πολλά, τι ακριβώς πρόκειται να γίνει? Καταρχάς, υπάρχει κάποιο ένας προϋπολογισμός, τι πρόγραμμα είναι αυτό και τι αναλυτικά περιλαμβάνει? Θα σας πω ακριβώς. Όπως ακούσατε και εσείς, είναι μια μελέτη στην ουσία, η οποία θα έχει διάρκεια 36 μήνες και θα μου δοθεί ευκαιρία να σας ενημερώσω γιατί απαιτείται ενδεχομένως να φαίνεται σε πολλούς μεγάλο αυτό το διάστημα, αλλά μπορώ να σας εξηγήσω γιατί χρειάζεται τόσος χρόνος για να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 279.000 συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των κρατήσεων της Επιτροπής Ερευνών και θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια. Εμείς ως Πανεπιστήμιο θα έχουμε τη δυνατότητα μέσω αυτής της μελέτης να ενισχύσουμε, να βρούμε τρόπους για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την εμπορία των αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή μας, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και την παραλλακτικότητα αυτών των συνθήκων τόσο στο εδαφικό όσο και στο εναέριο περιβάλλον μεταξύ των διαφόρων περιφερειακών ενωτήτων. Έχουμε λοιπόν σχεδιάσει αυτή τη μελέτη με πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό και είμαστε θετικοί και αισιόδοξοι ως προς την έκβαση των αποτελεσμάτων, η οποία περιλαμβάνει ένα οδικό χάρτη με πάρα πολλούς σταθμούς, με πάρα πολλές στάσεις, τις οποίες θα ελέγχουμε τα αποτελέσματα και θα προχωράμε από εκεί και πέρα στη συνέχεια. Αν θέλετε να σας πω και περισσότερες λεπτομέρειες, πώς ακριβώς θα κινηθούμε διαδοχικά αυτά τα 3 χρόνια στη διάθεσή σας. Βεβαίως. Καταρχάς, έχετε τριβεί με τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα της περιφέρειας μέχρι τώρα, γιατί ξέρουμε, για παράδειγμα,
ότι τρέχουν προγράμματα στο αγρόκτημα του Νέστου, επιπαραδομήτη που έχουμε εδώ τον Σάβα Αργυράκη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Νέστου. Από το Αριστοτέλειο, για το Δημοκρίτιο, υπάρχει κάτι αντίστοιχο που έχει πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια? Έχουμε βεβαίως πάρα πολλά προγράμματα που τρέχουν στο τμήμα μας. Ευκαιρία λοιπόν ο πρόεδρος την επόμενη φορά να μας καλέσει εμάς για να συνεργαστούμε με τον Νέστο. Άλλωστε θα ξέρει και ο ίδιος, φαντάζομαι, και δεν έχω συνοηθεί μαζί του, είναι πρώτη φορά που με συναντάω, ότι έχουμε ένα πολύ καλό τμήμα αγροτικής ανάπτυξης στο Δημοκρίτιο και μπορεί να ρωτήσει τους αποφύτους μας, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από την περιοχή του Νέστο, οι οποίοι διαπρέπουν σήμερα στην αγορά εργασίας και νομίζω ότι έχουμε τα εχέγγυα και έχουμε αποδείξει μέχρι τώρα. Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής μια πολύ καλή συνεργασία με την τοπική παραγωγή, όχι μόνο με τον Εύρο, αλλά και με ολόκληρη την περιφέρεια. Έχουμε πολλά προγράμματα. Πρέπει να σας πω ότι το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίπεδο Δημοκρητίου Πανεπιστημίου είναι πρώτα στην προσέλκυση ερευνητικών προγραμμάτων, κονδυλίων από ερευνητικά προγράμματα. Άρα λοιπόν έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη γνώση, είμαστε άνθρωποι που δραστηριοποιούμαστε καθημερινά σε αυτόν τον τομέα. Αλλά ξέρετε, κύριε Σπιτσέρη, ποιο είναι το πρόβλημα όχι μόνο του δικού μας πανεπιστημίου και του δικού μας τμήματος, είναι ότι τα αποτελέσματα τα οποία παράγουμε, η έρευνα την οποία κάνουμε στο πανεπιστήμιο, δεν φτάνει ποτέ δυστυχώς στον τελικό αποδέκτη, που είναι ο Έλληνας παραγωγός, αν μιλάμε για γεωπονικά τμήματα. Έτσι λοιπόν, αυτή η σύμβαση θα μας δώσει τη δυνατότητα, θα μας δώσει την ευκαιρία να φτάσουμε όχι μόνο τα ερευνητικά αποτελέσματα και τη γνώση η οποία παράγεται στο δικό μας πανεπιστήμιο, αλλά και τη γνώση που έχουμε ως καθηγητές από τη διεθνή εμπειρία και από καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Είναι ευκαιρία λοιπόν όλο αυτό το πράγμα να το διοχετεύσουμε στους αγρότες της περιοχής μας, με τους οποίους έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και μια εξωστρέφεια ως πολιτική του τμήματος, όχι κατά ανάγκη. Είναι η μεγάλη αδυναμία καταρχάς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αυτή τη χώρα, ότι μένει στην έρευνα και δεν περνάει στην κοινοτομία, δηλαδή στην εφαρμογή. Και δεν αφορά μόνο τα γεωπονικά τμήματα, είναι συνολικότερο. Κύριε Αργυράκη, θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Κουτρούμπα? Έτσι δεν είναι? Ναι, λέω, δεν έχω καμιά δυσκολία να αποδεχτώ αυτό το οποίο είπατε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί πραγματικά μια πανεπιστημιακή έρευνα μπορεί να καταλήξει σε 1, 2, 5, 10 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά που δεν τα διαβάζει κανένας από αυτούς που πρέπει να τα διαβάζει στο εσωτερικό. Το δυστύχημα είναι ότι έχουν καταργηθεί εμπολίες και οι λεγόμενες γεωργικές εφαρμογές που έδιναν έτσι οδηγίες και μετέφεραν τη γνώση που παράγεται στο Πανεπιστήμιο και στα ερευνητικά ιδρύματα στον αγρότη. Οπότε έχουμε μείνει λίγο ξεκρέμαστοι, αλλά μέσα από αυτή τη μελέτη και κάποιες άλλες προσπάθειες, πρωτοβουλίες που έχουμε στο μυαλό μας, πιστεύω να βάλουμε ένα λιθαράκι σε όλο αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κουτρούμπα, το Δημοκρίτιο αλλά και την Περιφέρεια για αυτή την κίνηση. Εμείς όλοι οι συλλογικοί φορείς της Περιφέρειας πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνδράμουμε και στην έρευνα αλλά και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την περίοδο της διάχυσης αποτελεσμάτων να γίνει διάχυση προς τη βάση, προς τους αγρότες, προς τους κτηνοτρόφους, τους ανθρώπους που παράγουν, γιατί στην ουσία για αυτούς γίνεται η όλη μελέτη και η όλη έρευνα. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα παίξουν σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας. Μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα θα έρθει η ανάπτυξη, η περαιτέρω ανάπτυξη στο πρωτογενή τομέα, καθώς και με προγράμματα κατάρτισης αγροτών και κτηνοτρόφων. Έχει δίκιο ο κύριος καθηγητής, πολλοί άνθρωποι από την περιοχή μας έχουν σπουδάσει, έχουν γίνει επιστήμονες και βλέπουμε τα αποτελέσματα όλων των σπουδών που πιστεύουμε ότι είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, γι' αυτό και έχουμε και την κατάλληλη στήριξη από τους επιστήμονες στον πρωτογενή τομέα και κάνουμε αυτά τα άλματα. Είναι κάτι που πηγαίνει βήμα-βήμα. Μέσα από τέτοιου είδους δράσεις, ξαναλέω, και τέτοιου είδους προγράμματα θα βρούμε την λύση στα επόμενα προβλήματα που έρχονται τα επόμενα χρόνια. Πώς θα ξεπεράσουμε και την κρίση, είτε είναι ενεργειακή είτε είναι κλιματική, να βρούμε τις κατάλληλες καλλιέργειες, όπως είπατε, να βρούμε πού πρέπει να πουλάμε και τι, ώστε να έχουμε το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα. Κύριε Κουτρούμπα. Να συμπληρώσω εδώ, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Ξέρει το εξής, ότι το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, και θέλω να το κλείσω για να μας μείνει χρόνος να συζητήσουμε μετά του προγράμματος και της σύμβασης. Έχει αξιολογηθεί προσφάτως και πήρε άριστα σε όλες τις αξιολογήσεις. Αυτό το λέω έτσι επικουρικά στη συζήτησή μας. Τώρα, όσον αφορά τη σύμβαση,
Κύριε Πρόεδρε, να είστε σίγουρος ότι θα σας ενοχλήσουμε και εσάς και όλους τους συναδέρφους, όλους τους φορείς που εμπλέκονται με τον πρωτογενή τομέα, γιατί μέσα στη σύμβαση αυτή προβλέπονται συναντήσεις με όλους τους παραγωγικούς φορείς, με ερωτηματολόγια στοχευμένα, ερωτηματολόγια δομημένα, όπως λέμε εμείς, ναι, τα οποία θα σας δώσουμε και με τα οποία θα βοηθήσουμε να καλύτερα να καταλάβουμε τις απόψεις και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τις στάσεις σας και τις απόψεις σας για την αποδοχή νέων τάσεων και νέων τεχνικών της καλλιέργειας, γιατί δεν αρκεί εμείς να το προτείνουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε και πόσο η παραγωγή είναι δεδεθειμένη να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Να το εφαρμόσουν, ναι, σωστά. Να το εφαρμόσουν, έτσι. Άρα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε συνεργασία, όπως επίσης συνεργασία θα πρέπει να έχουμε και το έχουμε μέσα στο πρόγραμμα, με τους συναδέρφους γεωπόνους που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα και με τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Κύριε Κουτρούμπα, μιλάτε για καινοτόμα εργαλεία προώθησης προϊόντων. Μπορείτε να αναφέρετε κάποια εμφαντικά παραδείγματα για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται? Κοιτάξτε, αυτά θα προκύψουν μέσα από την έρευνα αγοράς. Θα υπάρξει μια εντελεχής έρευνα αγοράς από ανθρώπους συναδέρφους που έχουν σχέση με την αγροτική οικονομία και διακονούν τέτοιου είδους αντικείμενα, και αυτοί θα μας υποδείξουν τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να μπούμε στην αγορά με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Παραδείγματος χάρη, μια έρευνα αγοράς θα μας δείξει τι θέλει ο καταναλωτής, τι θέλουν οι επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Παραδείγματος χάρη, στην περιοχή μας εδώ στο Βόρειο Εύρο, παράγουμε, όπως ξέρετε, σε μεγάλη ποσότητα σιτηρά. Σιτάρι μαλακό, για παράδειγμα. Η αγορά σήμερα θέλει σιτάρι το οποίο όχι μόνο να είναι ποσοτικά, να παράγουμε σιτάρι σε μεγάλες ποσότητες, αλλά θέλουμε και ποιότητα. Θέλουμε δηλαδή το σιτάρι να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Άρα λοιπόν, ένας λόγος για να μπούμε καλύτερα στην αγορά εργασίας θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να παράγουμε σιτάρι μαλακό που να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Θα γίνει πιο καλά αποδεκτό από την αγορά εργασίας και θα απολαμβάνουμε και καλύτερες τιμές. Τέτοιου είδους εργαλεία για κάθε ένα προϊόν ξεχωριστά. Πρέπει να σας πω εδώ ότι το πρώτο βήμα θα είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, όπου θα αντλήσουμε στοιχεία από βάσεις δεδομένων που υπάρχουν στην περιφέρεια αλλά και εθνικές βάσεις δεδομένων. Και ταυτόχρονα θα δούμε ποια είναι τα κύρια προϊόντα αναπεριφερειακή ενότητα τα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο. Δηλαδή προϊόντα τα οποία έχουν μια δυναμική, είτε γιατί καλλιεργούνται σε μεγάλες εκτάσεις, είτε γιατί παράγονται σε μεγάλες ποσότητες, είτε γιατί απασχολούν μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου, είτε γιατί φέρνουν μεγάλο εισόδημα, ή εν πάση περιπτώσει έχουν μια υποσχόμενη δυναμική, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με την διαθεσιμότητα του προϊόντος. Αυτά λοιπόν τα προϊόντα, τα οποία κατά ανάγκη δεν είναι τα ίδια σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Στην Καβάλα, για παράδειγμα, ξέρω ότι έχετε αμπελόνες. Ξέρω ότι στη Θάσο υπάρχει η ελιά. Στη Σαμοθράκη υπάρχει η ελιά. Στην Αλεξανδρούπολη. Σε κάποιες άλλες περιοχές υπάρχει η πατάτα. Σε άλλες περιοχές υπάρχουν φέτα μεγάλες καλλιέργειες. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι τα κύρια προϊόντα από κάθε καλλιέργεια. Σε αυτά τα προϊόντα θα στοχεύσουμε και θα στοχεύσουμε με δύο τρόπους. Πρώτον, διερευνώντας τις τάσεις της αγοράς των καταναλωτών όλων των εμπλεκομένων στο πρωτογενή τομέα, αλλά στείνοντας και μια σειρά από έρευνες πεδίου, πειράματα δηλαδή σε χωράφια παραγωγών, όπου με τη δικιά μας αρρωγή και υποστήριξη και καθοδήγηση η παραγωγή αυτή θα παράγουν. Θα χρησιμοποιούν τις ενδεδειγμένες καλλιεργητικές τεχνικές, πρωτοπόρες τεχνικές που συνάδουν με τα σύγχρονα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τα πλεονεκτήματα τα οποία έχουν αυτές τις τεχνικές και μέσα από αυτούς τους πειραματικούς επιδεικτικούς αγρούς να καταφέρουν και οι αγρότες να δούνε το όφελος το οποίο έχει μια τέτοια υιοθέτηση αυτών των πρακτικών. Να περάσει δηλαδή το μήνυμα κατευθείαν στον παραγωγό. Και φαντάζομαι ότι αυτό που λέμε έξυπνη γεωργία είναι σε αυτά τα ζητήματα αιχμής που θα σας απασχολήσουν και σε αυτά τα τρία χρόνια, έτσι? Προφανώς. Ένας τομέας των καινοτόμων τεχνικών καλλιέργειας αφορά και την έξυπνη γεωργία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που αφορούν παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας, αλλά από τις οποίες μπορούμε να βελτιώσουμε το κόστος παραγωγής. Γιατί όπως είπατε και εσείς στην αρχή,
Σήμερα το ζητούμενο είναι το κόστος παραγωγής, ειδικά στις μέρες μας. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν ανελαστικές δαπάνες, τις οποίες και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τα πετρέλαια, το κόστος του πετρελαίου, για παράδειγμα, ή του ρεύματος ή οτιδήποτε άλλο, των λιπασμάτων και των χημικών που χρησιμοποιούμε. Αλλά μπορούμε όμως να κάνουμε πιο ορθολογική χρήση αυτών των πραγμάτων. Να εφαρμόζουμε, παράδειγμα, καλύτερη γήπανση. Να αξιοποιούμε καλύτερα το δυναμικό κάθε ποικιλία. Όλες αυτές οι καλλιεργητικές τεχνικές, ταυτόχρονα βεβαίως με τις σύγχρονες μεθόδους της εφιούς γεωργίας, που έχει πάρα πολλά εργαλεία που τώρα αναπτύσσονται και θα είναι το μέλλον στα επόμενα χρόνια, θα μας δώσουν μείωση του κόστους παραγωγής. Επίσης, ένα άλλο σημείο που πρέπει να δώσουμε έμφαση και το έχουμε εντάξει μέσα σε αυτή τη μελέτη, είναι η λεγόμενη αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Αλλά προσέξτε, εδώ θέλω να είμαι σαφής. Όταν λέμε αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, εννοούμε μια ορθολογική αναδιάρθρωση. Και τι σημαίνει ορθολογική? Μια αναδιάρθρωση που θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το εισόδημα του παραγωγού. Δεν θα προτείνουμε καλλιέργειες έτσι για να παράγει ο παραγωγός, γιατί θα πρέπει μέσω των νέων καλλιεργειών να βρει και μια διέξοδο που θα δώσει το προϊόν. Το πρόβλημα στην περιοχή μας δεν είναι να παράξουμε προϊόντα. Το πρόβλημα είναι πού θα τα διαθέσουμε. Εμείς έχουμε κάνει κατά καιρούς διάφορες έρευνες και μπορώ να σας πω πολλές περιπτώσεις από προϊόντα τα οποία αποδίδουν μια χαρά στην περιοχή μας, αλλά δεν υπάρχει αγορά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Μια τέτοια πρόταση λοιπόν θα ήταν ουτοπία. Άρα θα πρέπει να συνδυάσουμε νέες καλλιέργειες και νέο ενδιαφέρον για αυτές τις καλλιέργειες για να είναι βιώσιμες. Μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε Αργυράκη, αν θέλετε να ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι τα θέματα που έβαλε ο κύριος καθηγητής όντως είναι πολύ σημαντικά, αλλά ένα καινούριο θέμα που έχει προκύψει με την κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση που βιώνουμε στις καλλιεργίες μας, στις παραγωγές μας, θα απασχολήσει, πιστεύω, και αυτό πολύ την έρευνά σας και ίσως να μπορούν να δοθούν και κάποιες λύσεις για την περιφέρειά μας με τη βοήθεια φυσικά των επιστημόνων, τη συνδρομή της περιφέρειας και όλων των φορέων, να κάνουμε είτε κάποια αντιχαλαζικά προγράμματα, είτε κάποια προγράμματα που θα προλαμβάνουν, θα προειδοποιούν μάλλον και οι παραγωγοί θα προλαμβάνουν κάποιες ακραίες καιρικές συνθήκες, για να μπορούμε να έχουμε και τα ωφέλη από όλη την έρευνα. Γιατί αν φτάσουμε να καλλιεργήσουμε, να πάμε να παράξουμε, να συγκομίσουμε προϊόν και καταστραφεί το προϊόν από ένα καιρικό φαινόμενο, καταλαβαίνετε ότι θα είναι όλο δωρονάδωρο. Και κύριε Κουτρούμπα, επεκτείνοντας το θέμα που έθεσε ο κύριος Αργυράκης, να πω ότι ενδεχομένως αυτή η κλιματική κρίση, η οποία επιβάλλει τους όρους της παγκοσμίως και στον πρωτογενή τομέα, ίσως να υποχρεώνει μια αναδιάρθρωση καλλιεργειών, έτσι ώστε να καλλιεργούνται προϊόντα που, δεδομένων των νέων κλιματικών συνθήκων, μπορούν πράγματι να αντέξουν. Σωστά? Ναι, ενδεχομένως να μην έχουμε φτάσει ακόμα σε τέτοια επίπεδα κλιματικής αλλαγής που να έχουμε τόσο μεγάλη αναδιάρθρωση. Εκεί πάμε όμως. Εκεί πάμε. Αλλά ενδεχομένως θα μπορέσουμε μέσα από τη μελέτη την οποία θα κάνουμε να προτείνουμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα, όπως είναι προβλήματα με το χαλάζι, όπως είναι προβλήματα με την υδατική καταπώνηση ή την καταπώνηση από τις υψηλές θερμοκρασίες, από την ξηρασία και το καθεξής. Άρα λοιπόν θα δούμε τέτοιου είδους θέματα, θα δούμε τέτοιου είδους προβλήματα. Εξάλλου στα συγκριτικά αυτά πειράματα τα οποία θα κάνουμε σε διάφορες περιοχές, θα δούμε για παράδειγμα γιατί πήγε καλύτερα μια καλλιέργεια στη μια περιφερειακή ενότητα, ενώ αντίστοιχα την ίδια χρονιά σε μια άλλη περιφερειακή ενότητα δεν είχε τέτοιο δυναμικό απόδοση. Τι φταίει εκεί? Μήπως πρέπει να αλλάξουμε κάτι στην καλλιεργητική τεχνική? Μήπως πρέπει να προσαρμόσουμε την ημερομηνία σποράς, για παράδειγμα, στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας? Ή μήπως πρέπει να πάρουμε μέτρα για την θαλασσιακή προστασία, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, και ούτω καθεξής? Μια σειρά από τέτοια ζητήματα τα οποία και εμείς καθημερινά τα αντιμετωπίζουμε και θα ήταν ευχής έργο να μπορέσουμε αυτή η μελέτη να αποτελέσει μια αρχή, μια βάση, έτσι ώστε να ξεκινήσει μια διαρκής έτσι ενασχόληση με τέτοιου είδους θέματα, τα οποία θα δίνουν απαντήσεις σε πρακτικά προβλήματα που αφορούν τους αγρότες της περιοχής μας. Κύριε Κουτρούμπα, να σας ευχαριστήσω. Να
δεσμευτούμε αμοιβαίο ότι θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε σε όλη τη διάρκεια αυτού του προγράμματος, γιατί ούτως ή άλλως τώρα ξεκινάει μια υπόθεση που αφορά τον πρωτογενή τομέα, άρα αφορά και αυτή εδώ την εκπομπή που αυτό προσπαθεί να κάνει. Και σε εύθετο χρόνο κάποια στιγμή να έρθετε και από κοντά. Βεβαίως. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και δεσμεύομαι ότι με την πρώτη ευκαιρία θα είμαι κοντά σας. Εξάλλου το επόμενο διάστημα θα κάνουμε συναντήσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες με τους παραγωγικούς φορείς, έτσι ώστε να καταλήξουμε στην επιλογή των κύριων προϊόντων των οποίων σας είπα. Και σε όλη μετά τη διάρκεια... από αυτές τις συναντήσεις θα έχουμε και νεότερα να πούμε. Βεβαίως. Και σε όλη τη διάρκεια αυτής της δράσης θα έχουμε και εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων, μεταξύ των οποίων και θα ζητήσουμε και τη δικιά σας βοήθεια για να περάσουμε τα μηνύματα στον τελικό αποδέκτη, όπως είπαμε και στην αρχή. Μάλιστα. Κύριε Κουτρούπα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς σας βράδυ. Σε αυτό το σημείο πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ζητήματα αιχμής τέθηκαν κατά την ενημέρωση των αγροτών για τη νέα ΚΑΠ, αλλά και για τις βασικές ενισχύσεις που αυτή προβλέπει. Τέθηκαν στην εκδήλωση που έγινε στη Χρυσούπολη μερικά 24 ώρα πριν, όπου εκπρόσωποι της ΕΔΕΑΣ ενημέρωσαν τους αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Πάμε να δούμε μέρος του ρεπορτάζ και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε στον απόϊχο της συγκεκριμένης εκδήλωσης με τον Σάβα Αργυράκη και τηλεφωνικώς με τον Μόσχο Κορασίδη, Γενικό Διευθυντή της ΕΘΕΑΣ. Ο πρόεδρος του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου των Μικρών Συνεταιρισμών της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Βλάσης Τσιόγκας και ο αντιπρόεδρος Μύρωνας Χιλετζάκης ενημέρωσαν τους αγρότες της Καβάλας για τα ωφέλη της συμμετοχής των αγροτών σε συνεταιριστικά σχήματα καθώς και τις ενέργειες της Εθνικής Αγροτικής Ένωσης Συνεταιρισμών σε αγροτικά θέματα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Χρυσούπολης. Όπως όλοι γνωρίζουμε, από το 2023, από φέτος δηλαδή, θα τεθεί σε λειτουργία η νέα ΚΑΠ. Και θεωρήσαμε σκόπο μου καλό να καλέσουμε το Γενικό Διευθυντή της ΕΘΕΑΣ να έρθει να μας ενημερώσει για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η χρονιά. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα είναι η χρονιά προσαρμογής στην καινούργια ΚΑΠ, οπότε θα υπάρχουν και κάποιες ελευθεριότητες. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε και μια ευχάριστη εξέλιξη, είχαμε μια συνάντηση με τον Υπουργό, τον κ. Γεωργαδά, στην Κομωτινή Παραγωγική Φορείς, στην οποία συνάντηση τέθηκαν από εμάς κάποια αιτήματα, επισημάναμε τα προβλήματα ή τις ανησυχίες μας, κάναμε τις προτάσεις μας και φυσικά είχαμε τη χαρά να λάβουμε μία απάντηση από τον Υπουργό για το αίτημα που κάναμε πριν 6-7 μήνες από τον Απρίλιο για τα σπαράκια. Με την συνεργασία όλων των συνεταιρισμών, η ΕΑΣ Καβάλας συνέταξε μία μελέτη στην οποία τεκμηριώσαμε τη ζημιά. Υπήρχαν 9 φορείς από την περιοχή μας εδώ από Καβάλα και 2 από τον Εύρο, στην οποία δώσαμε όλη στοιχεία και δείξαμε την πραγματική ζημιά του σπαραγιού και από το στόμα του Υπουργού σήμερα υπήρχε διαβεβαίωση ότι έχει εγκριθεί η αποζημίωση τεμήνης για το σπαράκι. Θα αποζημιωθεί όλη η Ελλάδα για το σπαράκι από τις ενέργειες που κάναμε όλοι εδώ από το Νέστο, από την Καβάλα. Οπότε έχουμε κάτι χαρούμενο να πούμε, κάτι χαρμόσυνο, ότι πράγματα που τα παλεύουμε έχουν θετικό αποτέλεσμα. Εμφαντικό παράδειγμα είναι ότι η ΕΘΕΑΣ πίεσε και πέτυχε τη μείωση της φορολογίας των συνεταιρισμένων αγροτών, αλλά και αυτών που ασκούν συμβολαιακή γεωργία κατά 50%. Τα 266 εκατομμύρια από τα Ταμεία της Ανάκαμψης για αναδιάρθρωση δενδροδών καλλιεργειών, καθώς και το θέμα της έλλειψης εργατών γης. Συμμετείχε, αλλά ποιοι συμμετείχαν? Επειδή τα τελευταία χρόνια συνήθως μιλάμε με τα μπλόκα. Δεν υπάρχει οργάνωση. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα αυτό για τη χώρα μας.
από πέρυσι τέθηκε στη λειτουργία η ΕΘΕΑΣ, που είναι το ανώτατο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Μπήκε στη διαδικασία, βεβαίως και συμμετείχε, γι' αυτό κάνει τις παρουσιάσεις, ξέρει πολλά πράγματα, ξέρουν πολλά πράγματα και θα βοηθήσουν όσο μπορούν τον αγροτικό κόσμο. Αυτό λοιπόν είπε ο Κώστας Λεπίδας, ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καβάλας, ότι μέχρι πρότινος υπήρχε ένα μεγάλο κενό, δεν υπήρχε τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση, τώρα πλέον υπάρχει, είναι η ΕΘΕΑΣ και έχουμε τη χαρά και τη τιμή να συνομιλούμε με τον Μόσχο Κορασίδη, διευθυντή της ΕΘΕΑΣ. Χαίρετε κύριε Κορασίδη. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Πολύ καλά. Καλή χρονιά, μια χαρά, εσείς? Είμαστε εδώ με τον Σάβα Αργυράκη, ο οποίος παρεπιπτόντως αναφέρουμε ότι είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΕΑΣ. Κύριε Κορασίδη, στον απόϊχο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο της Χρυσούπολης, τι σημαίνει για τους αγρότες η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ? Κοιτάξτε, σημαίνει δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Το πρώτο πράγμα είναι ότι οι πόροι μεταξύ της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, δηλαδή του 2014-2020 και τώρα του 2021-2027, παραμένουν σχεδόν οι ίδιοι. Άρα ο τομέας, η γεωργική παραγωγή εξακολουθεί να έχει μια σημαντική στήριξη. Όμως από το 2023, δηλαδή το 2021-2022 είχαμε μια μεταβατική περίοδο, από το 2023 και μετά αλλάζει ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων. Όχι δραματικά, αλλά πάντως αλλάζει. Και εάν θέλετε να πούμε τις δύο-τρεις αλλαγές είναι οι εξής. Καταρχήν, η βασική ενίσχυση, όπως την ξέραμε, τα δικαιώματα μειώνεται και ενσωματώνει ένα μέρος του πρασινίσματος. Έχουμε καταβολή ενισχύσεων με βάση τις διαδικασίες που κάνουν οι αγρότες για να έχουν μια φιλοπεριβαλλοντική δράση. Η βασική ενίσχυση από το 2023 στο 2027 είναι 4,5 περίπου δις, αποτελεί το 51%. Η οικολογική εστίαση δράσης είναι περίπου 2,2 δις, είναι το 25%. Αυξάνονται οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, περίπου στο 1 δις αυτή την περίοδο. Και έχουμε βέβαια μία άλλη κατηγορία ενισχύσεων που δεν την ξέραμε μέχρι σήμερα, είναι η αναδιανεμητική ενίσχυση, με την οποία χρήματα ή ενισχύσεις από κατόχους δικαιωμάτων με υψηλές ενισχύσεις μεταφέρονται στους μικρούς και στους μεσαίους. Αυτό είναι λοιπόν είναι μια βασική διαδικασία και επίσης ο τρόπος καταβολής πλέον έχει ενσωματώσει και από την πλευρά των παραγωγών να καλλιεργούν αυτό που ονομάζαμε μέχρι σήμερα καλές γεωργικές πρακτικές με ένα πιο συστηματικό τρόπο. Άρα λοιπόν έχουμε αλλαγή ως προς το τρόπο καταβολής και ιδιαίτερα όσον αφορά τα οικολογική εστίαση της δράσης, που είναι ας το πούμε η αναβάθμιση του πρασινίδου, θα μπορούσε να το πει κάποιος στην καθομιλουμένη, προϋποθέτει από την πλευρά των παραγωγών κάποιες δραστηριότητες. Δηλαδή είτε όταν έχει μεγάλες εκτάσεις να αφήνει τα χρήματά του να φύγει ένα μέρος ακαδιέγητο, είτε να χρησιμοποιεί ψυχανθή για να εμπλουτίζει τα εδάφη, είτε να συντηρεί αναβαθμίδες αν είναι σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, είτε να χρησιμοποιεί γεωργία ακριβίας για να μειώνει την κατανάλωση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, είτε να κάνει συνδυασμό τέτοιων δράσεων που θα του δίνουν μία επιπλέον αύξηση. Αυτό έχει ένα κόστος για τον παραγωγό. Δηλαδή μια δραστηριότητα που θα του δώσει αυτές τις ενισχύσεις έχει ένα κόστος. Εμείς λέμε το εξής, για να υπάρξει αυτό το όφελος για τους αγρότες, αυτό θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο περιφέρειας ή χωρικής ενότητας ή καλλιεργητικής ενότητας από όλους. Γιατί όταν κάτι φιλοπεριβαλλοντικό γίνει από όλους, έστω και μικρό, προκύπτει αποτέλεσμα. Εάν γίνει από πολύ λίγους, όσο και καλό να είναι, δεν βελτιώνει το γενικό μέσο όρο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί σε αυτή την ΚΑΠ δεν αρκεί μόνο η συμμόρφωση ενός εκάστου παραγωγού για να λάβει τις ενισχύσεις. Πρέπει και το σύνολο της χώρας να πιάνει ορισμένα στάνταρ. Δηλαδή
φεύγουμε από τη συμμόρφωση που ξέραμε μέχρι σήμερα και ερχόμαστε στην απόδοση και του ίδιου παραγωγού και, και της ίδιας της χώρας για να λαμβάνει τις ενισχύσεις. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτή η μετάβαση πρέπει να γίνει με τον πιο ομαλό τρόπο ως ΕΘΕΑΣ, ως συνεταιρισμοί, με τον πιο, ας το πούμε, λογικό τρόπο, ούτως ώστε και ο παραγωγός να μην χάσει ενισχύσεις από τη μια μεριά, αλλά και να μην έχει και μεγάλο κόστος. Δεν έχει νόημα οι οικολογικές εστίες ενισχύσεις να τις πάρει κάποιος όταν το κόστος από τη χρήση της γεωργίας ακριβίας ή κάποιας άλλης δραστηριότητας είναι μεγαλύτερο από το όφελος. Κύριε Παραστήτη, να καταλάβω, αν σωστά διερμηνεύω αυτά που λέτε, το ζητούμενο δεν είναι πια εγώ προσωπικά να ασκώ ορθές γεωργικές πρακτικές, αλλά με ενδιαφέρει άμεσα τι κάνει και ο Σάββας ο Αργυράκης, τι κάνει και ο Στέλιος Μελέγας, τι κάνει και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, γιατί έχει σημασία η συνολική εικόνα και σε μια περιοχή. Φυσικά, φυσικά. Να σας το πω πιο απλά. Εάν ένας παραγωγός εξοικονομεί μόνο ένα νερό σε μια περιοχή, ο υδροφόρος ορίζοντας δεν θα μεταβληθεί και οι άλλοι αντλούν από μεγαλύτερα βάθη και με μεγαλύτερη σπατάλη, ο υδροφόρος ορίζοντας συνεχώς θα υποβαθμίζεται. Εάν όμως όλοι κάνουν από λίγη οικονομία, να το πούμε τόσο απλά, σιγά σιγά αυτή η οικονομία και η εξοικονόμηση νερού θα βοηθήσει να αποταμιεύουμε νερό. Εάν όλοι κάνουν μια μικρή αμυσσοσπορά και βελτιώνουν τα εδάφη της περιοχής, σιγά σιγά η περιοχή θα βελτιώνεται. Άρα δηλαδή τα συνεταιριστικά σχήματα εδώ, η συλλογική δράση, παίζει ένα σημαντικό ρόλο, κύριε Αργυράκη. Βεβαίως, γιατί μπορεί, πολύ σωστά το λέτε, γιατί σε κάθε περιοχή δεν ταιριάζει δηλαδή κάτι που κάνουμε στην περιοχή της Καβάλας με κάτι που θα γίνει στην περιοχή της ορεινής Δυτικής Μακεδονίας ή σε ένα νησί του Αιγαίου. Είναι διαφορετικά, διαφορετικές περιοχές, διαφορετικές καλλιέργειες, διαφορετικές απαιτήσεις. Εμείς λοιπόν πρέπει να δούμε μέσα από τους συνεταιρισμούς ποια είναι η πιο κατάλληλη, ας το πούμε, γεωργική πρακτική ή οικολογικό σχήμα που θα γίνει με έναν πιο καθολικό τρόπο, με λιγότερο κόστος. Και επίσης θα είναι και εύκολο για τον αγρότη να μπορεί να απευθύνεται στο συνεταιρισμό του ως μια εστία γνώσης και συλλογής εμπειριών για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει με το λιγότερο κόστος. Και επίσης να ξέρει ότι το κάνει και σωστά. Αυτό είναι το. Δηλαδή η δράση πλέον όταν είναι χωρική παίρνει και αποτέλεσμα. Αν είναι μεμονωμένη δεν οδηγεί πουθενά. Ο κύριος Κουρασίδης, επειδή είναι μεγάλος γνώστης αυτών των θεμάτων, έχει πολύ καλή εικόνα. Έγινε στη Χρυσούπολη μια πολύ καλά οργανωμένη, θα λέγαμε, και με πολύ ωραία ροή ενημερωτική εκδήλωση. Ο κόσμος πήρε τις βάσεις. Από εκεί και πέρα είναι το δεύτερο κομμάτι, όπως το ανέλησε τώρα ο κύριος Κουρασίδης, πώς θα το κάνουμε πράξη. Και γιατί όχι, μέσω των συνεταιρισμών, να προτείνουμε και κάποιες οικολογικές δράσεις προς το Υπουργείο, αν είναι εφικτό, κύριε Κουρασίδη, τι ταιριάζει φυσικά, στην κάθε περιοχή. Αυτή τη στιγμή, φυσικά αυτή τη στιγμή, πολύ σωστά το λέτε κύριε Αργυράκη, αυτή τη στιγμή προτείνονται κάποιες οικολογικές δράσεις που έχουν εγκριθεί ή πιστοποιηθεί, όμως τίποτα δεν εμποδίζει οργανωμένα να με επιστημονικό τρόπο, με τους φορείς, με τα ερευνητικά ρήματα, να προταθεί για συγκεκριμένες περιοχές νέα πρότυπα, νέες δράσεις που είναι πιο προσαρμοσμένες και πιο εξοικειωμένη παραγωγή να ενταχθούν και για να μπορούν να πάρουν τις ενισχύσεις. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα οικολογικά σχήματα για τα δύο πρώτα χρόνια έχουν μία, ας το πούμε ως ένα βαθμό, όχι ελαστικότητα, μία προοδευτικότητα στην εφαρμογή. Αν κάποιος δεν τα καταφέρει μέχρι το 2023-2024, ένα μέρος των χρημάτων αυτών που δεν θα χρησιμοποιείται θα μεταφέρεται στη βασική ενίσχυση. Από το 25 και μετά όμως δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άρα έχουμε και μια περίοδο προσαρμογής και μια περίοδο δοκιμών και αυτό έχει νόημα όταν γίνεται μέσα από συλλογική δράση για να βρίσκεται την καλύτερη λύση. Γι' αυτό και εμείς δίνουμε έμφαση αυτή τη στιγμή στην ενημέρωση μέσω των συνεταιρισμών. Το θεωρούμε ως ένα βασικό στοιχείο για την εφαρμογή και φυσικά πρέπει να ανταποκριθεί και η πολιτεία και το Υπουργείο να βγάλουν τις εφαρμοστικές εγκυκλίνους και αποφάσεις για να μπορεί η εφαρμογή αυτή να είναι και ασφαλής. Να μην υπάρχουν δηλαδή φημολογίες, να μην υπάρχει παραπληροφόρηση των αγροτών,
Και κυρίως εμείς δεν θέλουμε οι αγρότες σε καμία περίπτωση από αυτή την αλλαγή να έχουν κόστος μεγάλο. Να έχουν κόστος, δηλαδή. Πρέπει να απλοποιηθεί η κατάσταση, να είναι μικρότερο το κόστος για να αφιερωθούν στην παραγωγή του. Κύριε Βασίλη, είπαμε για τις αλλαγές, για τις σημαντικότερες αλλαγές. Μιλήσαμε για ευκαιρίες. Ποιες είναι οι παγίδες σε αυτή τη νέα ρότα που ακολουθεί με βάση τη νέα ΚΑΠ? Δηλαδή, ο αγρότης τι πρέπει να προσέξει για να μην την πατήσει, που λέμε? Κοιτάξτε, πάντα όταν κάνουμε κάτι υπάρχει ένα ποσοστό ρίσκου. Αυτό το οποίο πρέπει ο αγρότης να προσέξει είναι να δει, να καταλάβει πρώτα ποια είναι η εκμετάλλευσή του, τι μέγεθος έχει, ποιες είναι οι δραστηριότητές του, αν είναι δενδρόδης ή αν είναι αλοτρέες ή αν είναι υποσκότοποι. Και με βάση αυτόν τον τρόπο, δηλαδή είναι άλλη η δραστηριότητα που θα κάνει κάποιος που έχει αλοτρέες, άλλη κάποιος που έχει δέντρα και άλλη κάποιος που έχει υποσκοτόπια και κτηνοτροφία. Ούτως ώστε να κάνει με βάση αυτή την αξιολόγηση την αρχική, και αν είναι μικρή ή μεγάλη εκμετάλλευση, να κάνει τις επιλογές του. Και επίσης να δει ποια συνδεδεμένη τον συμφέρει ή ποια δεν τον συμφέρει, ή τι μπορεί να κάνει με τα οικολογικά σχήματα που θα τα κάνουν και άλλοι για να έχει μικρό κόστος, ή επίσης και πώς μπορεί να αξιοποιήσει και τις δράσεις της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας ή μέτρα της αγροτικής ανάπτυξης που υπάρχουν για να συμπληρώσει και να φτιάξει ένα συνολικό ας το πούμε πακέτο ενισχύσεων που θα λαμβάνει η εκμετάλλευσή του με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι λοιπόν θέλει μια προσοχή και όχι βιασύνη. Και επίσης αυτή η ΚΑΠ έχει παγίδες ότι να μην πέσουμε στην τη λογική του κυνηγιού των επιδοτήσεων και τότε βρεθούμε προεκλήξεων γιατί μπορεί να ξοδεύουν περισσότερα από όσα μπορούμε να πάρουμε. Και τότε δεν είναι ευχάριστο πράγμα για κάποιον και το γνωρίζουμε. Άρα κυνηγάμε τις επιδοτήσεις σε μια κατεύθυνση που ούτως ή άλλως θέλουμε να πάμε. Υπάρχει σχέδιο. Να πάμε και να έχουμε και ένα παραγωγικό αποτύπωμα που θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Υπάρχουμε από το διάστημα. Βλέπετε ότι οι εξαγωγές, παρά τα κόστη, την οικονομική κρίση, την επιδημία που είχαμε, την πανδημία μάλλον που είχαμε και την... Ναι, οι εξαγωγές πάνε καλά. Οι εξαγωγές πάνε καλά. Σημαίνει ότι οι αγρότες, παρόλο στις δυσκολίες, επιλέγουν τις κατάλληλες λύσεις, εξακολουθούν να παράγουν αποτελεσματικά. Η ζήτηση των τροφίμων, όπως είπαμε και την ημερίδα αυτή, τα επόμενα μέχρι το 2050 πρέπει να αυξηθεί κατά 50%, άρα τα τρόφιμα θα εξακολουθούν να έχουν ζήτηση γιατί ο πληθυσμός αυξάνει. Οι εκτάσεις, όπως ξέρετε, πια οι καινούργιες δεν υπάρχουν, δεν μπορούν να επεκταθούν ούτε σε δάση ούτε πουθενά. Άρα ο τρόπος που παράγουμε θα μας δώσει τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης και τα τρόφιμα θα εξακολουθήσουν να έχουν ζήτηση, θα αυξάνουν και οι τιμές τους και θα δίνουν ένα εισόδημα στους παραγωγούς. Χρειάζεται λοιπόν αυτή τη μεταβατική περίοδο που περνάμε να κάνουμε σωστές επιλογές και να κρατηθούμε στην παραγωγή. Είτε με τις κατάλληλες τεχνικές μέσα από την εκμετάλλευσή μας, είτε συνεργαζόμενοι, που είναι για μας το ζητούμενο, με τους υπόλοιπους παραγωγούς και επίσης αξιοποιώντας και άλλους τρόπους όπως είναι η φορολόγηση, η μειωμένη φορολόγηση κατά 50% των αγροτών, όταν διακινούν τα προϊόντα τους μέσα από το συνεταιρισμό. Δηλαδή, αυξάνεις το εισόδημά σου κάνοντας το πιο απλό, να συνεργάζεσαι με το συνεταιρισμό σου. Γιατί έχει τάξει μειωμένη φορολογία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο εσείς, κύριε Γυράκη. Στα λεγόμενα του κύριου Κορασίδη, θα ήθελα να προσθέσω αυτό που είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Την συνέργεια επιστημονικών ιδρυμάτων με τους αγροτικούς φορείς και τους κτηνοτροφικούς φορείς, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις παραγωγές. Γι' αυτό και έχει προβλεφθεί, κύριε Κορασίδη, αν δεν κάνω λάθος, ένα μεγάλο ποσό από το ΠΑΑ στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στις γεωργικές συμβουλές. Που είναι το κλειδί. Ακριβώς, και ακριβώς. Σε αυτό το σημείο, απλά να σας αναφέρουμε, κύριε Κορασίδη, ότι στο πρώτο μέρος σήμερα αναφερθήκαμε σε μία σύμβαση που συνυπέγραψαν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με στόχο τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, από το πιο απλό τα οικολογικά σχήματα μέχρι την διατροφική αξία των τοπικών προϊόντων και τις βέλτιστες γεωργικές πρακτικές και καλλιεργητικές διαδικασίες παίζει μεγάλο ρόλο η γνώση και κυρίως η γνώση όχι η γενική, αυτή έχει μια αξία, αλλά η γνώση η τοπική και η ειδική που ενσωματώνεται στην παραγωγή και φέρνει πρακτικό αποτέλεσμα και βελτιώνει και την παραγωγικότητα και επίσης προστατεύει και το περιβάλλον. Άρα είναι πολύ σημαντικό τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα ερευνητικά ιδρύματα
να ασχολούνται με τα τοπικά θέματα, γιατί υπάρχει αυτή η ανατροφοδότηση που είναι εκ του σύνεκης και φέρνει και αποτέλεσμα. Και επίσης είναι κάτι σημαντικό ότι αυξάνει την εμπιστοσύνη των αγροτών και των συνδεσμών απέναντι στα ερευνητικά αποτελέσματα, γιατί πια είναι χειροπιαστά και είναι δίπλα τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Κύριε Κορασίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ καλυφθώ και εσάς τον κύριο Αργυράκη και όλους τους ακροατές μας και θα τα ξαναπούμε πάλι όποτε εσείς έχετε την ευκαιρία και ό,τι νομίζω ότι είναι χρήσιμο να πούμε για τους αγρότες και για τα νέα πράγματα που έρχονται. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αναφερόμενοι στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Γιώργο Γεωργαντά, όπου βγήκε είδηση που αφορά συγκεκριμένα τους παραγωγούς. Μένουν σε γκρεμότητα άλλες ειδήσεις που ακόμη δεν έχουμε. Περιμένουμε να μάθουμε πάντως για τα σπαράγια. Υπάρχει είδηση. Θα τα πούμε εδώ με τον Σάββα Αργυράκη αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τι υπόθηκε στη σύσκεψη υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στο πλαίσιο της περιοδίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγα 24 ώρα. Σύσκεψη με παράγοντες του πρωτογενούς τομέα είχε στην Κομοτηνή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς. Βιώσαμε όλοι τον τελευταίο χρόνο μια κρίση ενεργειακή η οποία δημιούργησε την εικόνα και μια επισκεπτική ίσω μάλλον ενό επισκεπτικού κινδύνου. Και λέξει όπω επισκεπτική επάρκεια είναι η κρίση που δεν ήταν από το ιστορικό μα, άρχισε πραγματικά να υπάρχουν και υπήρξε μια ανησυχία σε όλο τον κόσμο για το τι γίνεται τώρα που κάποιε χώρε, οι εμπλεκόμενε στον πόλεμο χώρε μετά την εισβολή τη Ρωσία και την Ουκρανία, παρά ότι είναι ιδίω και σειρά πάρα πολύ μεγάλε ποσότητε, δεν θα μπορούσαν να διαθέσουν αυτό το πρόβλημα. Εκεί λοιπόν όλα τα κράτη κάνανε μια αναθεώρηση των πολιτικών τους και βέβαια νομίζω ότι μέσα από όλο αυτό αναδείχθηκε η σημαντικότητα του πρωτογενού τομέα. Η σημαντικότητα του πρωτογενού τομέα δεν είναι τώρα μόνο λόγω του πολέμου. Τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ σημαντικά για τον πρωτογενή τομέα για δύο πολύ σημαντικούς λόγους. Ο ένας είναι γιατί αυξάνει ο πληθυσμός της γης, άρα αυξάνουν και οι ανάγκες για πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι που είναι απόλυτα καταγεγραμμένο και απόλυτα προβλέψιμο τη στιγμή ότι θα συμβεί. Άρα πρέπει να δούμε τους τρόπους για να έχουμε περισσότερα τρόφιμα. Και το άλλο φαινόμενο, το οποίο είναι παρόν και θα συνεχίσει να είναι παρόν, είναι η λεγόμενη κλιματική κρίση. Η ενεργειακή κρίση, θέλω να πιστεύω ότι σύντομα να περάσει. Η κλιματική κρίση όμως είναι παρούσα και δεν θα περάσει. Και τι σημαίνει η κλιματική κρίση? Την κλιματική κρίση. Τα δεδομένα που ξέρουμε στην καλλιέργεια δεν υπάρχουν πια. Έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία οδηγούν σε απώλεια παραγωγών, ολόκληρων παραγωγών και καλλιεργειών, όπου πρέπει και να αναπληρώσουμε και να αποκαταστήσουμε τις ζημίες για τον παραγωγό, αλλά και να πρέπει να βρούμε και το παραγόμενο προϊόν το οποίο χάθηκε και να μπορέσουμε επίσης να το αναπληρώσουμε και την διαθέσιμη. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύ σημαντικό είναι και ως Ελλάδα, αλλά και ως Ευρώπη, αλλά και η παγκόσμια κοινότητα να μπορέσει όλο αυτό να κινηθεί γρήγορα, να προσανατολιστεί, έτσι ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Να πω κάτι πολύ απλό που το καταλάβετε πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη. Η καλοκαιρία του τελευταίου διαστήματος έχει βοηθήσει, έχει οδηγήσει σε πρόημα φουρία σε μερικές περιπτώσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι στη Σιλβία υπάρχει ένα παγκοσμίο στο επόμενο διαστήμα. Και αυτό είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται πλέον όλο πιο συχνά. Η επιστήμη μας βοηθάει και στο επόμενο διάστημα θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, ειδικά για το παγετό των νέων την ευκαιρία αυτή. Θα έχουμε προειδοποιήσει ότι είναι τώρα στο κοινό τηλέφωνο του καθόλου και προχωράφουμε και όταν υπάρχει παγετό σε όλε τι επόμενε ώρε. Αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και από του επιστήμονε την καθοδήγηση τι μπορεί να κάνει ένα ανθρώπινο πριν το παγετό και τι μπορεί να κάνει μετά το παγετό για να μπορέσει να περιορίσει τη ζημία την οποία σου φέρει. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι αναγκαστικό να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και όπου πλαίσιο το οποίο είναι αναγκαίο για να μπορέσει να δημιουργήσει η αγροτική παραγωγή. Ταυτόχρονα όμως με αυτά τα νέα ερωτήματα και τα νέα προκλήσεις υπάρχουν και παλιές. Υπάρχουν διαφορετικές.
Είδαμε λοιπόν τι υπόθηκε, μέρος των όσων υπόθηκαν από τον Γιώργο Γεωργαντά στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Κομοτηνή. Και πρέπει να δούμε, κύριε Αγγυράκη, τώρα τι γίνεται καταρχάς με μια δέσμευση για αποζημίωση των παραγωγών σπαραγγιού. Ναι. Το ανακοινώσατε και στη σύσκεψη που έγινε ακολούθως στη Χρυσούπολη. Κατά την εκδήλωση, την ενημερωτική εκδήλωση που είχε το Υπουργείο και την συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς στην Κομοτηνή, φυσικά και συμμετείχαμε και ο Σύλλογος, αλλά και όλες οι οργανώσεις από την περιοχή ήταν καλεσμένες. Εκεί τέθηκαν πάρα πολλά θέματα στον Υπουργό και από εμάς και από συναδέλφους. Κάναμε προτάσεις. Ο Υπουργός έδωσε σε κάποια από αυτά τα αιτήματα ή τα ερωτήματα που είχαμε κάποιες απαντήσεις. Ένα από το αίτημα που έχουμε καταθέσει από τον Απρίλιο και ολοκληρώθηκε με μια τεκμηριωμένη μελέτη που καταθέσαμε στο Υπουργείο. Όλοι οι συνεταιρισμοί, οι ομάδες παραγωγών και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται με το σπαράγγι σχετικά με την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν οι παραγωγοί από την κρίση που έχει δημιουργηθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το σπαράγγι ήταν το πρώτο προϊόν, η πρώτη καλλιέργεια που επλήγησε από τις επιπτώσεις του πολέμου. Οπότε και δίκαια, κατά εμάς και από ό,τι φαίνεται το αποδέχτηκε και το Υπουργείο το δίκαιο αίτημά μας, θα αποζημιωθούν οι σπάργκο παραγωγοί με αποζημίωση μέσω του προγράμματος De Minimis. Είναι οι ενισχύσεις ίσονος σημασίας. Δεν ανακοινώθηκε ακόμη το ποσό, ούτε το πότε θα καταβληθεί η ενίσχυση. Σημασία έχει ότι καταφέραμε, συγκεντρώνοντας στοιχεία και τεκμηριώνοντας την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν οι παραγωγοί, να κάνουμε το Υπουργείο να καταλάβει για δεύτερη φορά ότι πρέπει να στηριχτεί μια καλλιέργεια εδώ στον κάμπο του Νέστου, εδώ στην Καβάλα, εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στον Υπουργό μεταφέραμε και κάποια άλλα θέματα που έχουμε με τις καλλιέργειες, τις δενδρόδεις καλλιέργειες, με τα προκυπευτικά που εμπορικά δεν πήγαν καθόλου καλά, επηρεαζόμενα αυτά όπως και άλλα προϊόντα από την κρίση του πολέμου. Καθώς επίσης αναφέραμε ότι έχουμε εκπονήσει μία μελέτη, η ΔΑΟΚ Καβάλας έχει εκπονήσει μία μελέτη και έχει τεκμηριώσει την απώλεια εισοδήματος και για άλλες καλλιέργειες, έπειτα από αίτημα που είχαμε στον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλα, στον κύριο Πολίτη. Ο κύριος Πολίτης δέχθηκε το αίτημά μας και έτσι με αυτόν τον τρόπο έδωσε το OK, να πούμε, στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας να κάνει την εν λόγω μελέτη. Ζητάμε στήριξη στην καλλιέργεια και όλο τον νομό του αμυγδάλου, στα αμπέλια και τα ενοποιήσιμα και τα επιτραπέζια, στα ακτινίδια, στα μήλα, να ενταχθούν και τα μήλα στα ντεμίνης που ήδη έχουν βγει και μπαίνουν κάποιοι νομοί από τη χώρα. Καθώς επίσης, αν χρειαστεί, θα έρθουμε σε διαβούλευση. Τώρα ξέρουμε και τα μήλα της Αγίας. Γιατί μετά δεν ξέρουμε. Μπαίνουν κάθε μέρα που περνάει, μπαίνουν και άλλοι νομοί μέσα. Εμείς έτσι το ξεκινήσαμε. Γιατί όχι και ο δικός μας νομός, με τα όσα στρέμματα μήλα έχουμε. Έχουμε γύρω στα 500 στρέμματα μήλα. Θα είναι μία στήριξη στους παραγωγούς. Ούτε οι παραγωγοί θα γίνουν πλούσιοι, ούτε και τα εκατομμύρια θα είναι πολλά που θα πέσουν στην καβάλα, αλλά θα είναι ατομικά στον κάθε ένα ξεχωριστά παραγωγό ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή ενίσχυση στο εισόδημα, ένα πολύ καλό αποκούμπι για να πληρώσει κάποια χρέη, κάποιες κόστη. Και πάρα πολύ σημαντική, κόστη. Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας τα τελευταία δύο χρόνια είναι αυτό το τσουνάμι ακρίβειας, κύριε Αγγυράκη, στα πάντα. Ναι. Αγρεφόδια, λιπάσματα, καύσιμα, τα πάντα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις αριθμίες στην απορρόφηση των αγροτικών προϊόντων στον απόϊχο της πανδημίας αλλά και του πολέμου δημιουργούν μια πολύ δύσκολη συνθήκη για τους αγρότες. Γι' αυτά είπε κάτι ο Υπουργός. Φυσικά. Παρέλειψα να ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που κατέβαλαν τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, που είναι και βουλευτής Καβάλας, καθώς και τον βουλευτή Καβάλας, τον κύριο Πασχαλίδη,
που πραγματικά μας τσίγκλησαν και κανένα δύο φορές ότι πρέπει κάτι να κάνουμε με, με το θέμα των σπαραγγιών, ότι δώστε μας στοιχεία ή με ποιο τρόπο θα πιέσουμε έτσι στο Υπουργείο. Ήταν καθοριστική η συμβολή και οι παρεμβάσεις που κάνανε και οι δύο βουλευτές και έχουμε την ηθική υποχρέωση να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Τώρα γι' αυτό που θέσατε, κύριε Σπιτσέλη, ναι, υπόθηκαν και αυτά στον Υπουργό, αλλά είχε απαντήσεις, γιατί έπειτα από πολλά χρόνια δόθηκαν κάποια χρήματα για την επιστροφή του πετρελαίου, του αγροτικού πετρελαίου, βάσει στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν ικανοποίησαν εμάς τους αγρότες, αλλά δόθηκαν. Δόθηκε κάποια ρήτρα αναπροσαρμογής στην ενέργεια. Δεν ικανοποιούν πλήρως, αλλά δόθηκε και εκεί ένα σημαντικό ποσό. Για τον ΕΛΓΑ δόθηκε και εκεί ένα σημαντικό ποσό. Ο Υπουργός αυτό που δεσμεύτηκε και μας είπε είναι ότι θα αξιολογούνται τα αιτήματά μας και ανάλογα το Υπουργείο θα κρίνει και θα αποζημιώνει ή θα ενισχύει τους παραγωγούς. Τα λεφτά πιστεύουμε και εμείς οι ίδιοι ότι δεν είναι ατελείωτα. Κάποια στιγμή δεν μπορεί το Υπουργείο να μοιράζει χρήματα, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, στοχευμένα να πηγαίνουμε και να βλέπουμε πού πονάμε ακριβώς, ποια προβλήματα έχουμε και στοχευμένα να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν όλους εμάς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Κύριε Γυριάκη, έχει ανακοινωθεί ότι σε πολλές περιφερειακές ενότητες ανά τη χώρα οι αγρότες σε λίγα 24 ώρα, δηλαδή από τις 20 του μηνός και μετά, ανεβαίνουν στα γεωργικά μηχανήματα και βγαίνουν καταρχάς τις πλατείες των χωριών προκειμένου να πιέσουν την πολιτεία με όποιον τρόπο διαθέτουν για να διεκδικήσουν λύσεις σε προβλήματα που χρονίζουν σε μια συγκυρία που είπαμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη. Εδώ έχει προγραμματιστεί κάτι αντίστοιχο στην περιοχή? Όχι. Έγινε μία σύσκεψη στην Λάρισα από ό,τι γνωρίζουμε και εμείς μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Το είδαμε. Οι επιτροπές των μπλόκων, τα γνωστά. Ναι. Η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, έχει ένα συντονιστικό στην οποία συμμετέχουν το σύνολο των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων, οι οποίοι συνεδριάζουμε και παίρνουμε αποφάσεις για το πώς θα κινηθούμε, είτε είναι σε περίοδο που συνηθίζονται σε εισαγωγικά τα μπλόκα, που δεν έχουμε δείξει ότι θέλουμε να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις μέχρι στιγμής. Το συντονιστικό αυτό της περιφέρειας έχει μια υποτυπώδη οργάνωση και λειτουργεί με μία φωνή. Δεν έχουμε δείξει να είμαστε ενεργοί μόνο στα μπλόκα, αλλά κάνουμε είτε ενημερώσεις, είτε δράσεις, είτε και κάποιες κινητοποιήσεις, θα λέγαμε, για να δείξουμε και να αναδείξουμε κάποιο πρόβλημα. Καταρχήν δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα στους συμπολίτες μας, το έχουμε δηλώσει αυτό πολλές φορές, κλείνοντας κάποιο δρόμο. Είναι η έσχατη μορφή διαμαρτυρίας για μας το μπλόκο στο δρόμο. Αυτή τη στιγμή έχει πάρθει απόφαση από κάποιους συναδέλφους στη χώρα στις 22 του μήνα να βγάλουν τα τρακτέρ στις πλατείες. Δεν έχουμε ενημερωθεί γι' αυτό, θα λέγαμε, θεσμικά. Δεν υπάρχει και από εμάς κάποια βούληση ή από τη βάση κάποια βούληση να προβούμε σε κάτι τέτοιο. Εμείς είμαστε εδώ, όπως είπα και πριν, ό,τι πρόβλημα έχει ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος της περιοχής μας, να το αναδείξουμε και να διεκδικήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο ό,τι καλύτερο γι' αυτό. Αλλά έχουμε θέσει ως στόχο να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, να τεκμηριώνουμε αυτά που ζητάμε και ως έσχατη λύση να κινητοποιούμαστε με τα τρακτέρ στις πλατείες ή στους δρόμους. Και έχουμε αποδείξει ότι όταν θέλουμε, στην Καβάλα στείλουμε πολύ δυναμικά μπλόκα με πάνω από 40 μέρες παρουσία, με μεγάλη με κινητοποίηση αγροτών και μεγάλη συμμετοχή αγροτών. Έγινε αυτό το 2016, έτσι. Μάλιστα. Οπότε, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Σάββα Αργυράκη για την αποφώνηση και τις απόψινες εκπομπές. Σε αυτό το σημείο, άλλη μια εκπομπή Αγροτικό Ημερολόγιο ολοκληρώθηκε. Είχαμε την ευκαιρία στη σημερινή εκπομπή να μιλήσουμε για τη σύμβαση που συνυπέγραψαν Περιφέρεια και Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και να συνομιλήσουμε
με τον Σπύρο Κουτρούμπα, καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, με τον οποίο δεσμευόμαστε να τα ξαναπούμε ενώσω το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πολλά υποσχόμενο, θα βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάναμε αναφορά στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε λίγα 24 ώρα πριν στο Δημοτικό Θέατρο Χρυσούπολης, όπου εκπρόσωποι της ΕΘΕΑΣ ενημέρωσαν τους αγρότες τι περιλαμβάνει η νέα ΚΑΠ, τις προκλήσεις αλλά και τις παγίδες τις οποίες πρέπει να προσέξουν. Και είχαμε τη χαρά και τιμή να συνομιλήσουμε και με τον Μόσχο Κορασίδη, τον Γενικό Διευθυντή της ΕΘΕΑΣ, ο οποίος είπε χρήσιμα πράγματα για τους αγρότες. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής είχαμε εδώ, είχαμε τη χαρά και τιμή να έχουμε στο στούντιο τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ΝΕΣ, του Σάβα Αργυράκη, με τον οποίο τα λέμε συχνά όλα αυτά τα χρόνια στην εκπομπή Αγροτικό Ημερολόγιο. Κύριε Αργυράκη, κλείνοντας, η συγκυρία παραμένει δύσκολη. Τα προβλήματα είναι πολλά, είναι οξυμένα και όπως είπατε, είναι αλήθεια ότι από τη μια καλώς πιέζεται και πιέζουμε κι εμείς στο μέτρο που μας αναλογεί και από το δικό μας μετερίζει την πολιτεία να βοηθήσει, να ενισχύσει κλπ. Αλλά δεν υπάρχουν και ατελείωτοι πόροι και απεριόριστη δυνατότητα της πολιτείας να στηρίξει τους αγρότες εδώ. Το ερώτημα είναι το εξής. Πόσο εύκολο είναι να τα καταφέρουμε να κρατήσουμε το πρωτογενή τομέα ανταγωνιστικό σε αυτή τη συγκυρία και τι πρέπει να προσέξουμε και οι αγρότες και η πολιτεία. Τι λέτε? Το πόσο εύκολο ή δύσκολο ίσως να μην το γνωρίζει κανένας, γιατί έρχονται πολλοί νέοι παράγοντες οι οποίοι είναι αστάθμητοι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Είναι η κατάρτιση, είναι τα συντηρητικά σχήματα που προσδίδουν μία σιγουριά στις καλλιέργειες και στο προϊόν που παράγουμε, καθώς επίσης και στην τεκμηρίωση των απόψεών μας προς το Υπουργείο, ώστε να έχουμε όχι μόνο τις ενισχύσεις ή τις αποζημιώσεις που ζητάμε κάθε φορά, αλλά να έχουμε κάποια καινοτόμα προγράμματα στην περιοχή μας που θα μας προστατεύσουν όχι μόνο από την κρίση, την ενεργειακή ή την κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος, αλλά και την κλιματική κρίση που ανέφερα πιο πριν. Αυτό προτείναμε, ξέχασα να το πω και στον κύριο Γιωργαντά, ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την αντιχαλαζική προστασία με τη μέθοδο των μπαλονιών που εφαρμόζεται στην Γαλλία και έχει πάει ο ΕΛΓΑ και έχει εξετάσει και έχει εγκρίνει, το βρίσκει θετικό το εν λόγω πρόγραμμα, να εφαρμοστεί, να ξεκινήσει η εφαρμογή του από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, να ξεκινήσει η εφαρμογή του από την Καβάλα, για να προστατεύσουμε τις καλλιεργίες μας. Από εκεί και πέρα, για να ξαναεπανέλθω στην ερώτησή σας, θα είναι δύσκολη, όπως είναι δύσκολη και ήταν δύσκολη η αγροτική παραγωγή, μπαίνουν καινούργιοι παράγοντες στο τραπέζι, θέτονται καινούργια ζητήματα, αλλά πιστεύουμε υπομονή και σωστή κατεύθυνση θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε και να έχουμε ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα, γιατί αλίμονο αν δεν έχουμε ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα, δεν θα συνεχίσουμε να υπάρχει, να υφίσταται ούτε η παραγωγή, αλλά ούτε να υπάρχουμε κι εμείς. Μάλιστα. Κύριε Γυρέκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και εσάς που είστε συντονισμένοι στο Σέντερ για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ.